είναι ένα κορίτσι έξω καρδιά. Όταν τη βλέπεις, δεν μπορείς παρά να χαμογελάσεις και να νιώσεις τη θετική ενέργεια που σου μεταδίδει. Η Λάουρα Νάργες είναι γλυκιά, χαρούμενη, χαμογελαστή και χορευταρού. Χορεύει από πολύ μικρή ηλικία, όχι μόνο μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου της, αλλά την έχουμε δει στο Parquet Talent Show και στο Show Χορού. Ακόμη και τώρα όμως, πρωί-πρωί, χορεύει στην πρωινή εκπομπή που συμμετέχει δίπλα στο Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά. Λίγες ημέρες πριν, άφησε τους πάντες άφωνους με τις ικανότητές της στο pole dancing. Μπράβο ρε Λάουρα. Καλημέρα στην Παπαδόπουλα. Λαουρίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο Λάουρα, μπράβο. Μπράβο Λάουρα. Μας δικαιώνεις, μας δικαιώνεις. Φέτος η Λάουρα ανέβηκε και στο θεατρικό Σανίδι. Έκανε το ντεμπούτο της στη μουσικοχορευτική κομμωδία «Το σπίτι του Φράνκενστάιν». Υποδίεται μια στάρ του Χόλιγουτ που καταστρέφεται η καριέρα της και ζητά βοήθεια από τον Φράνκενστάιν. Το απολαμβάνει πολύ και πριν ξεκινήσει η παράσταση ήταν με το σενάριο στο χέρι. Η Λάουρα με τα ξανθά μαλλιά, το λαμπερό χαμόγελο και τη γερμανική προφορά είναι από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Γερμανό. Η οικογένειά της μένει στη Γερμανία, όπου δυστυχώς πριν από περίπου 2 μήνες αναγκάστηκε να ταξιδέψει εκεί εσπευσμένα, καθώς έχασε τον αγαπημένο της πατέρα. Συντετριμένη επέστρεψε στο πλατό της πρωινής εκπομπής και δήλωσε συγκινημένη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για την αγάπη και για όλα αυτά. Και δεν θα πω πολλά, απλά. Να τιμάτε την οικογένειά σας και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή με τους δικούς σας. Δίπλα της βρίσκεται πάντα ο επιχρόνια σύντροφός της και καλλιτεχνικός μάνατζερ Δημήτρης Δαλάκος. Ο νεαρός άντρας κρύβεται πίσω από κάθε της επαγγελματικό βήμα. Τη συμβουλεύει και τη βοηθάει. Οι δυο τους πρώτα ερωτεύτηκαν και έγιναν ζευγάρι και μετά προέκυψε και η επαγγελματική του συνεργασία. Ο Δημήτρης είναι μάνατζερ και σύντροφός της και η Λάουρα δείχνει πλάι του πολύ ευτυχισμένη. Γεια έλα Λαουράκη! Για κατέβα τη σκάλα! Γιατί είσαι τόσο δυνατούλα, δεν τρως τίποτα. Δεν είμαι. Εντάξει, όχι, πάχυνα. Πώς ήσουν στο dancing, μισή μερίδα που έχεις μείνει. Μισή μερίδα, δεν τρως τίποτα. Δεν σε ταΐζει ο σύντροφός σου. Κοίταξε, τρέχω πάρα πολύ από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά είμαι λίγο πιο παχούλα από ότι ήμουν στο dancing. Λέει. Θεωρώ. Λέει. Όχι. Για κάτσε εδώ και σκέφτε τα χεράκια που ζεστάνει εδώ πέρα στην παγωνιά. Εσύ γιατί είσαι 2 ώρες στην παγωνιά εδώ. Έχει ζεστή καρδιά εσύ, δεν πειράζει. Θερμοκρασίε υπό το 0 εδώ στο στούντιο. Να μου προσέχετε την Τατιά, να φροντίστε. Τι λέει. Κάνεις pole dancing εδώ. Με σορτσάκι καθό. Και ήταν από κάτω εκεί και χειροκροτούσανε το πρωινό. Φαντάσου, δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί σε αυτή την πρωινή ζώνη. Πάντως έχω να πω, το pole dance είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραία γυμναστική. Αλήθεια. Και σε κάνει με να νιώθεις αρκετά female, αλλά δεν σου βγαίνει αυτό το πονηρό. Είναι ωραία γυμναστική, πουνούσαν τα μπούτια μου μετά. Να σου πω κάτι. Σε σένα, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορεί να βγει αυτό το πονηρό.
Ναι, γιατί το κάνω χορευτικό, το κάνω με την άποψη του χορού και της γυμναστικής λίγο. Ναι. Εσύ είσαι έτσι χαριτωμένη και γλυκούλα και πολύ έτσι sweet που δεν βγαίνει αυτό το πρόστιχο. Ναι, δεν χρειάζεται. Άμα ήταν καμιά άλλη και την Εύα, θα ήταν night club. Πώς περνάς εκεί στο πρωινό? Α, πολύ ωραία. Σε προσέχουν, ναι. Α, καλά. Περνώ τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Ναι, έχω τρελοκομεία δίπλα μου. Ναι. Ξυπνάω κατευθείαν γιατί είναι όλοι τους πάρα πολύ ζωηροί και δυνατοί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και τρώω από την Αργυρό. Τι άλλο. Το φαγητό που μαγειρεύει η Αργυρό. Το τρώτε όλοι μαζί εκεί στο στούντιο μετά. Νομίζω ότι θα αφήσουμε μπουκιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τόσο πεντανόστιμο. Περιμένουμε να τελειώσει η Φέη και πηγαίνουμε μαζί με τη Σάσα κατευθείαν στην κουζίνα και φορτώνουμε και πιάτα για τους υπόλοιπους κιόλας. Έχει πάντως βγαίνει η ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτό που λες ότι περνάμε καλά, βγαίνει και στο γυαλί και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά. Αφενός παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η εκπομπή έχει επιτυχία. Γιατί όταν μια εκπομπή δεν έχει επιτυχία, υπάρχει μια γκρίνια και μια κατήφια. Ενώ αυτή η εκπομπή έχει μεγάλη επιτυχία και είναι η χαρά της ζωής. Δεν είναι νομίζω απαραίτητα ότι οφείλεται και στην επιτυχία αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι επειδή και ο Γιώργος και η Φέη είναι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν και πάρα πολύ και τους συνεργάτες τους και θέλουν και να τους προσέχουν κιόλας και να τους υποστηρίζουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση στην ομαδικότητα και στη χημεία που υπάρχει στην ομάδα ή και που θα δημιουργηθεί και τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί δεν μπορείς να την έχεις από την πρώτη μέρα. Εντάξει, αυτό έχει με τον καιρό. Είναι άνθρωποι που τα προσέχουν τέλος πάντων αυτά τα πράγματα πάρα πολύ. Οπότε σε αυτό βασίζεται περισσότερο. Εσύ είχες την ατυχία φέτος, ήσουν σε μια πολύ δύσκολη θέση, να είσαι σε μια πάρα πολύ χαρούμενη εκπομπή και να ζήσεις μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή σου. Και επειδή είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος και είσαι έξω καρδιά και πολύ αληθινός άνθρωπος, πώς το διαχειρίστηκες αυτό όταν έπρεπε να επιστρέψεις? Και θέλω να μου το πεις όταν έχασε τον μπαμπά σου. Θέλω να μου μιλήσει γι' αυτό αν μπορείς. Mm. Αν δεν μπορείς, πες μου, Τατιάνα, δεν είμαι... θες να με ρωτήσεις τίποτα άλλο, γιατί... Νομίζω, ναι, θα σε απογοητεύσω. Ωραία, άστο. Δεν με απογοητεύεις, απλώς είναι νοπό. Τέλος, πάμε παρακάτω. Γιατί δεν είναι εδώ εγώ το... Δεν σε έφερα εδώ για να δακρύσουμε. Σε έφερα εδώ για να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μου... Πες μου πόσο σε στήριξε ο άνθρωπός σου, γιατί νομίζω ότι έχεις αρχίσει να έχεις μια σχέση πολύ όμορφη. Δηλαδή δεν είναι... Με τι? Γιατί το βλέπω ότι προχωράει πάρα πολύ το θέμα και συνεχίζει. Δεν είναι να πεις ένας μήνας, δύο τώρα... Α, για τον συνεργάτη μου μιλάς. Μάλιστα. Με τον Δημήτρη συνεργαζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Από κάπου στην κάπα πάλι. Και πάει πάρα πολύ καλά η συνεργασία αυτή, πιστεύω. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Με τον Δημήτρη. Δεν ξέρεις αν πάει με τον Δημήτρη. Νόμιζα ότι είναι επίσημο εγώ. Δεν το ρωτάμε έτσι. Δεν ξέρω, έχεις δει ποτέ φωτογραφία να κρατάμε χεράκι? Εγώ δεν έχω δει. Θα με τρελάνει σήμερα αυτή. Θα με τρελάνει το μωρό. Όπου πας, σε βλέπω με τον Δημήτρη. Αυτό είναι, ξέρεις γιατί, είσαι... Μιλάει. Έχεις δίκιο. Εντάξει, κοίτα, φωτογραφία που να είστε χεράκι, δεν βρήκαμε. Έτσι, όχι. Είναι καλύτερη. Ρε παιδιά, αυτή έχει δύο καλοκαίρια. Με προδώσατε, με φάγατε. Λοιπόν, αυτή έχει δύο καλοκαίρια και ήταν από την αρχή το Instagram που δεν ασχολούταν κανένας με το Instagram, τέλος πάντων. Το Twitter ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Εντάξει. Ένα λεπτό. Το έβαλε στο Instagram, αλλά θεώρησες ότι δεν θα ασχοληθεί κανένα. Ναι. Λες, το έβαλα να το δουν οι φίλοι μου, εντάξει, οι πολιτοί μου. Αυτή. Ναι, ρε παιδί. Δεν ξέρεις, θα πας στην εκπομπή της Τατιάνας και θα τη βάλει... Και θα εμφανιστείς μαζί με τον μάνατζέρ σου. Ναι. Μάνατζέρ σου. Πάντως,
Οι άλλες οι φωτογραφίες που λες. Πόσο καιρό είναι μάνατζερ ο Δημήτρης? Ορίστε. Πόσο καιρό είναι μάνατζερ ο Δημήτρης? Είναι πόσο είναι, 2 χρόνια, 2. 2,5. Φτάσαμε τόσο. 2,5 χρόνια. Α, είναι 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ είναι σχέση. Πολύ σχέση. Να πεις 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 σχέση. Επαγγελματική είναι. Και ο Βουλιώτης το μοιράζεται μαζί του. Ποιο? Το Δημήτρη. Μοιραζόμαστε και με τον Βουλιώτη. Και με τον Βουλιώτη δουλεύει 6 χρόνια. Μη 7, λες, πόσο είναι. Μη λες τέτοια. Το μοιραζόμαστε το Δημήτρη με τον Βουλιώτη. Διότι θα παίξεις όχι μόνο στο θέμα, παντού. Στα πρωινάδικα, στο Λιάγκα θα παίξεις, στον Κωστόπουλο θα παίξεις. Κάτσε να μετρήσω εκπομπές, στη Μελέτη θα παίξεις. Να περάσουμε το μεσημέρι, δέστε τους θα παίξεις. Για να συνεχίσουμε προς το βράδυ στο θέμα. Το μοιράζεται λέει το Δημήτρη με τον Μουρλιώτη. Δεν γελάει με αυτό. Πριν συνεχίσουμε την συνέντευξή μας, γιατί έχεις να μου πεις και για τον Φράγκενστάιν, ο οποίος είναι αποφασισμένος να σε βοηθήσει, νομίζω. Ναι, θέλει να με βοηθήσει. Στην καριέρα σου. Φυσικά. Και πρέπει να μου πεις αναλυτικά πώς θα σε βοηθήσει ο Φράγκενστάιν στην καριέρα σου. Θέλω να προσεγγίσεις. Ναι. Εδώ. Μάλιστα. Να παίξουμε ένα παιχνίδι. Την ομάδα μου βλέπω εδώ. Είναι η ομάδα σου. Ναι. Πρόσεξε λοιπόν τώρα. Εδώ πάνω στο χριστουγεννιάτικο. Εδώ, στα κλαράκια τα χριστουγεννιάτικα. Ναι. Έχουμε διάφορα επίθετα. Ναι. Που μπορεί να χαρακτηρίζουν κάποιους συνεργάτες. Πρόσεξε τώρα. Έχουμε 10 επίθετα τα οποία είναι, θα μπορούσαν να θεωρηθούν λίγο αρνητικά. Ναι. Εντάξει, όχι πολύ. Δηλαδή, ζηλιάρης, ας πούμε, δεν είναι τόσο αρνητικό. Ναι, είπαμε, ναι, ναι. Ή ξέρω εγώ, φωνακλάς. Ναι. Και έχουμε και 10 που είναι θετικά. Mm-hmm. Θέλω να τα χρησιμοποιήσεις όλα τα χαρτάκια. Ναι, γιατί ωραία. Επειδή είναι συνεργάτες σου, αν σ' αφήσω, ναι, θα βάλεις μόνο τα καλά. Οπότε όχι, θα πρέπει να τα βάλεις όλα. Ωραία. Θα ξεκινήσω και με τα κακά, άμα θες και όλα. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις τα χαρτάκια ένα-ένα. Δηλαδή, ας ξεκινήσω από αυτό. Για να δούμε. Τι λέει λοιπόν, εδώ. Παιχνιδιάρης, παιχνιδιάρα. Παιχνιδιάρης. Ποιος από την ομάδα σου είναι ο πιο παιχνιδιάρης ή πιο παιχνιδιάρα? Είναι ο Λιανός, σίγουρα. Ορίστε ο Λιανός παιχνιδιάρης. Να το κολλήσω εδώ. Θα συμφωνήσω. Είμαι σίγουρη ότι θα ήταν ο Λιανός. Ναι, μα έτσι είναι και όλα. Είναι πολύ παιχνιδιάρης. Είναι άσχημος. Αλλά είναι ωραίος παιχνιδιάρης. Πάρω αυτό. Λέει. Εδώ λέει. Κουτσοπόλης. Εντάξει, κουτσοπόλα. Έλα, που είναι η Σάσα, έλα. Το σασόνι το πήρε το παράσημο. Το πήρε το παράσημο, το σασόνι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και κίτρινο δίπλα, όπως το λέει και η Φέη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, γλυκούλης γλυκούλα. Ποιος είναι ο πιο γλυκούλης, η πιο γλυκούλα? Είναι η Φέη. Είναι έτσι, έλα, αγγελουλίσια. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Προστατευτικός. Λιάγκας. Δεν το σκέφτηκες. Ούτε καν. Γιατί είναι προστατευτικός ο Λιάγκας? Αυτό θέλει τεκμηρίωση, γιατί ας πούμε για... Σάσα τι είναι και ο Κουτσοπόλα, δεν χρειάζεται να μας το εξηγήσεις. Ναι, σίγουρα. Ναι. Επίσης γιατί φαίει ότι είναι γλυκούλα. Ναι. Αλλά ο Λιάγκας γιατί είναι προστατευτικός? Γιατί βασικά μήπως να το βάλω και εδώ πέρα δίπλα και μαζί με τη... Είναι επειδή προσέχουν πάρα πολύ τους συνεργάτες τους, την εκπομπή τους. Είναι πολύ, ξέρεις. Α, σας προσέχουν, σας φροντίζουν. Ναι, βέβαια. Έλα μόνο. Ομάδα είμαστε, γι' αυτό. Έλα, πάμε. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν. Ζηλιάρης. Θα βάλω το Θέμη, γιατί σήμερα κιόλα την έχει δείξει αυτή την τέτοια του. Τι έκανε, γιατί θέλεις. Η Σάσα, αν θα έχει την επιλογή να φιλήσει κάποιον στο στόμα, έχει επιλέξει το Λιανό και ζήλεψε ο Θέμης, γιατί από την αρχή υπήρχε μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους. Μεταξύ του Θέμη και τη Βαγγέλα, όπως την αποκαλεί. Βαγγέλα. Δεν ξέρω. Λέει Βαγγέλα τη Σάσα ο Θέμης. Ναι. Και εμείς περιμένουμε στο τέλος τη σεζόν να παντρευτούν, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε πρώτα την ιστορία με τον Λιανό. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Χιουμορίστας. Θα το βάλω στην Σάσα αυτό. Γιατί, γιατί ό,τι και να πει και όλα εκείνη. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο αυτό. Θα το βάλω στη Σάσα, γιατί η ατάκη της σε κάνει να γελάς κιόλας. Λοιπόν, έξυπνος. Όλοι τους είναι.
Ο ποιο? Έλα, στο γατάκι εδώ. Α, στο γατόνι. Ο Καπτανιάγκα. Το πήρε το παράσημο, ο Καπτανιάγκα. Θράσει. Τι να θράσει. Είναι τα κεφαλαία, δεν έχω γραντών αυτά. Δεν πειράζει, ήταν χαριτωμένο. Τι είναι αυτό, θρασίς? Αυτό είναι λαουράκι, δικό σου, θρασίς. Πώς να το εξηγήσεις, αυτό παθαίνω και με τα παιδιά μου που σε ρωτάνε κάτι λέξεις απλές. Πώς να πεις τον ορισμό του θρασί. Πρόσεξε. Όχι ότι έχει θάρρος, ναι. Έχει θράσος που είναι κάτι παραπάνω από αυτό και έχει λίγο αρνητική έννοια. Δηλαδή λέμε ότι θρασής είναι κάποιος ο οποίος... Σωστά. Φέρμα ρε παιδί μου, σώσα. Ναι. Σωστό. Λοιπόν. Λοιπόν. Το πιάσες αμέσως όμως. Καρκουνιέται αυτό. Έχει ροδάκια για να μπαίνει εύκολα στο στούντιο. Σκοτωθώ. Λοιπόν, τσαπουκάς. Για να αντέχω με τη Σάσα. Α, μάλιστα. Ηγέτης. Εντάξει, θα βάλω πάλι και αυτά εδώ. Έλα, Λιάγκα. Μες στα παράσημα σε βλέπω. Αλλά θα βάλω και τη Φέη μέσα, γιατί... Δεν μου κάνει ηγέτης, μου κάνει γουτσου. Θέλει όμως, θέλει. Ναι, θέλει. Μου κάνει πολύ έτσι μαλακός χαρακτήρας, ευαίσθητος, ευάλωτος, γλυκιά, τέτοιο στυλ μου κάνει. Ναι. Μου βγάζει ηγετικό. Το κάνει με γυναικείο τρόπο. Αφέ, τέτοια κάνει! Όχι, όχι για κακό, αλλά έχει ένα δυναμισμό. Έχει αυτό το ότι με τον τρόπο μου θα σε βάλω στη θέση σου, θα κάνω το δικό μου, Γιώργο μου. Μπράβο. Έτσι. Αυτό. Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν. Η σχολή, φωνακλή. Η γυναικεία, η σχολή, η παραδοσιακή δηλαδή. Ωραία. Φωνακλάς, φωνακλού, το βάζω πάλι εδώ. Φωνακλάς. Ναι, φωνάζουν κατά τη διάρκεια. Ναι. Αλλά και η Σάσα φωνάζει. Εφόσον να πάρει Σάσα, άστα, αλλά θα φτάνει. Ε. Θα με βρήσει τη Δευτέρα. Εδώ τι έχουμε. Γλύφτης. γλύφτης. Δεν έχουμε γλύφτη, όλοι τσακώνονται εκεί μέσα. Όχι, δεν έχω γλύφτη, πρόσεξε. Εκτός από το να τσακώνεται, να τσακώνονται μεταξύ τους, μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος είναι γλύφτης για κάποιον στον άλλον. Δηλαδή, παίζεται για κάποιον καλλιτέχνη. Ναι. Έχει πάντα μια γλυκιά, γλυψηματική κουβέντα να πει. Λέει πάντα μια καλή κουβέντα. Ήμουν σίγουρη. Ναι, αλλά δεν τον παρεξηγώ καθόλου. Ναι. Λοιπόν, εδώ... Τι? Γρινιάρης. Γρινιάρης. Γρινιάζεις, είναι για... Το κάπα που είναι. Λέει γρινιάρης εκεί. Ναι. Α, δεν είσαι εσύ μόνο. δεν είσαι μόνο εσύ που δεν ξέρεις ελληνικά. Συγγνώμη, ποιον πρόσβαλα. Λέω κι εγώ πρόσεξε, εγώ η έξυπνη. Πάλι δεν μπορεί να το διαβάσεις. Αυτονόητο. Και το έχουμε κάνει εμείς την κάφα. Λοιπόν, γκρινιάρης. Γκρινιάρης. Γκρινιάρης, γκρινιάρης. Συνέχεια. Ποιος γκρινιάζει συνέχεια. Το Σασόνι. Βρε το Σασόνι. Θα με βρήσει τη Δευτέρα. Ετοιμόλογος. Ω, καλά, εδώ έχουμε. Ποιος. Ποιος είναι ο πιο ετοιμόλογος? Και η Σάσα και ο Γιώργος. Καλά, έχουν κάνει θράψη τα παιδιά. Θα το βάλω στο Γιώργο αυτό. Αυτά. Εσύ είσαι τσαμπουκάστες, να μου πεις. Ναι. Το πιο, το πιο γλυκό γατάκι είναι τσαμπουκάς. Είσαι τσαμπουκάς undercover. Μάλιστα. Μάλιστα. Για καθίστε, κυρία μου, και βγάλετε το τσαμπουκάς από εκεί. Εκεί να κάτσεις να μου πεις και τα υπόλοιπα σου, νέα. Ο Φράγκενστάιν, πώς ακριβώς σε σώζει? Ο Φράγκενστάιν θα με σώσει, θα σου πω το τέλος άμα σου πω πώς θα με σώσει. Ωραία, θα περίμενε με σώσει τότε με να πω τον διαγωνισμό του. Περίμενε. Παράσταση, πρώτη φορά είναι που κάνεις θέατρο. Ναι, είναι η πρώτη φορά αυτή και είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη. Το έχω αγαπήσει ακόμα περισσότερο, μέρα με τη μέρα που περνούσε και από τις πρόβες κιόλας. Είμαστε στο θέατρο Gloria, το σπίτι του Frankenstein. Τι είναι αυτό το έργο? Τι είναι, ποια είναι η υπόθεση του έργου? Είναι κωμωδία, είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση, δηλαδή και χορεύουμε και τραγουδάμε live.
Έχουμε μόνο ένα instrumental από πίσω. Και είναι ουσιαστικά, είναι ο Dr. Frankenstein, ο οποίος ζει στο σπίτι του μαζί με τον βοηθό του, τον Igor, τον Quasimodo, και την οικονόμο του. Οικοδόμο του. Οικοδόμο, άστο. Οικονόμο, πάντα πα καλά. Πάντα. Και μαζί με την οικονόμο γρινιάρα, του. Και την γρινιάρα οικοδόμο του. Η οποία είναι και φράση. Κατάλαβε. Λοιπόν, ναι. Και τι κάνω αυτή. Αχ, Θεέ μου. Μένουν στο σπίτι αυτοί οι τρεις. Είναι στο σπίτι αυτό και περιμένουν να έρθουν τέρατα στο σπίτι τους, τα οποία ψάχνουν τη λύση στον Dr. Frankenstein, ο καθένας για τον λόγο του. Δηλαδή, είτε ο λυκάνθρωπος, που είναι και λίγο drag queen, είτε ο βρικόλακας από το Twilight. Έρχεται και ο Δράκουλας και έρχομαι και εγώ. Εσύ τι δουλειάξεις με τα τέρατα. Να πεις, ο Δράκουλας τον καταλαβαίνω να πάει στο Φραγκενστάιν. Ο λυκάνθρωπος, όλα τα παιδάκια αυτά. Εσύ. Γιατί με τρελαίνει το φάντασμα της όπερας. Είμαι εγώ τώρα η βαβαρή χολιβουτιανή στάρ, η οποία θέλει να πάρει Όσκαρ και δεν μπορεί, της το έχει πάρει η Νέτσιλι Πότμαν και τα έχει πάρει στο κρανίο. Και δεν μπορεί γενικά, γιατί της την καταστρέφει την καριέρα το φάντασμα της όπερας, το οποίο την κυνηγά, είναι στόκια της, είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της και της κάνει τη ζωή κόλαση και πάει τώρα στον Φραγκενστάιν να τον εξολοθρευτεντώσει, πώς λέγεται αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Και να βρει λύση και εκείνη στο πρόβλημά της. Είναι τρελό το έργο. Τελείως τρελό. Είναι εντελώς τρελό. Συναντιούνται μια τρελή κομμωδία. Πολύ τρελή κομμωδία, αλλά νομίζω από ό,τι βλέπω και από τον κόσμο κάτω, ξέρεις, χαίρονται. Υπάρχει χαμόγελο και μετά την παράσταση κιόλας και κατά τη διάρκεια αυτό που μπορώ να δω. Γιατί ξέρεις, και χορεύουμε και τραγουδάμε. Υπάρχουν κουστούμια τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα, είναι πολύχρωμα. Και γενικά πιστεύω πως και ο σκηνοθέτης μας, ο Τάσος Ιορδανίδης, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Να σε ρωτήσω. Και χαίρομαι πάρα πολύ κιόλας που μπήκε και εκείνος στη διαδικασία, γιατί από τον Τάσο ήρθε η πρόταση αυτή, που με εμπιστεύτηκε, γιατί δεν γνωριζόμασταν πριν καθόλου, και είδα από το πουθενά αυτή η πρόταση και... Εσύ δεν είχες ξαναπιάσει τα χέρια σου σενάριο, να κάτσεις, να μάθεις ρόλο. Όχι. Από ό,τι ξέρω, εσύ έχεις κάνει χορό. Mm-hmm. Όχι. Δεν έχεις πάει στη δραματική σχολή. Mm-hmm. Αυτό για σένα πρέπει να ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Να ήταν ιδιαίτερο. Αχώθηκες να μάθεις το ρόλο. Πώς θα τα πεις, πώς θα το ερμηνεύσεις. Πώς ήταν η διαδικασία. Κοίταξε, στην αρχή δεν είχα αγχωθεί καθόλου. Είχα πάρα πολύ ενθουσιασμό. Το είχα ούτως ή άλλως και καθόλου τη διάρκεια και των προβών, ας πούμε. Είχα καταλάβει και πάρα πολύ νωρίς ότι είχα πέσει στα σωστά χέρια. Δηλαδή, είτε αυτό αφορά τον Τάσο, ο οποίος δεν με είχε αφήσει ούτε ένα λεπτό, μου είχε διδάξει πάρα πολλά πράγματα, είτε αφορά και στα υπόλοιπα τα παιδιά που είναι στο θείασο, οι οποίοι ήταν σε θέση και να με βοηθήσουν συνέχεια, χωρίς καν να τους ρωτήσω εκείνη τη στιγμή. Ναι. Α, συγγνώμη! Και να πεις ότι δεν ήσουν σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Που τα υπόλοιπα παιδιά τέλος πάντων με βοηθούσαν πάρα πολύ και χωρίς να τους ρωτήσω εκείνη τη στιγμή κιόλας, είχα πέσει σε σωστά χέρια. Τώρα φυσικά κατά τη διάρκεια υπήρχαν και κάποιες κρίσεις, τις οποίες νομίζω είναι λογικό να τις παθαίνεις, γιατί και ψάχνεσαι πάρα πολύ και μέσα κρίσεις σου. Κρίσεις πανικού. Όχι, ναι, όχι πανικού, αλλά τύπου κρίσεις, πώς θα γίνει, ένα ψάξιμο λίγο παραπάνω, ένα άγχος λίγο παραπάνω και είναι λογικό αυτό. Πόσο και μάλλον για μένα που δεν το έχω ξανακάνει και πρώτη φορά και καμιά άλλη φορά. Φοβόσου να μην ξεχάσει το ρόλο σου. Όχι, αυτό δεν το είχα άγχος καθόλου. Πώς τα πας. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εκτός από τον μπάνιο είχες ξανατραγουδήσει. Μόνο στην πανιέρα. Από πού το ξέρεις την πανιέρα. Φαντάστηκα. Ήταν μόνο στην πανιέρα. Τραγούδαγε στην πανιέρα. Τραγουδάς. Τραγουδάω στην πανιέρα. Τώρα ξέρετε τι κάνω όταν τουζάρω. Τι τραγουδάς. Α, ότι μου κατεβεί, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, στην παράσταση μπορείς να μας πεις... πολύ μικρό, να καταλάβουμε τι λες, να μας κάνεις είναι κάτι. Beyoncé. Στην παράσταση. Είναι Beyoncé, παιδιά, ναι. Dream Girls. Δεν είναι ότι και ό,τι και είναι και ψηλό.
Και εμένα η καθηγήτρια μου είχε πει ότι είμαι χαμηλή. Αλλά εντάξει, είναι ωραία. Μ' αρέσει. Μπορείς να μας τραγουδήσεις κάτι έτσι λίγο, να καταλάβουμε, πολύ λίγο. Τρέπουμε. Θα σου πω κάτι. Θα έρθεις στην παράσταση και θα το ακούσεις επί τόπου εκεί. Να σε ακούσω να τραγουδάς, ναι, λοιπόν. Ναι. Άντε και στο The Voice λίγο. Ναι, φυσικά, ναι. Όχι. Ας πάει ο Γιώργος μόνος του με τον Θέμη. Α, θα είναι και ο Θέμης στο The Voice. Ναι, ο Θέμης θα το καλύψει εκ μέρους και του web, ουσιαστικά. Του web TV, θα κάνει τα παρασκήνια και αυτά. Δεν θα είναι αποκλειστικά, δεν θα είναι απαραίτητα παρασκήνια. Θα είναι μια επιπλέον εκπομπή, από ό,τι έχω καταλάβει. Α. Δίνω είδηση τώρα, δεν το ήξερε κανένας αυτό. Κοίτα, εγώ δεν ήξερα ότι θα το παρουσιάζει ο Λιάγκας, άρα μην δίνει σημασία. Λακή έκανα τώρα. Μην δίνει σημασία. Θα το παρουσιάσει ο Γιώργος, αλλά θα είναι και ο Θέμης. Ο Λιάγκας θα το παρουσιάσει, ξέρεις. Τρώμε. Θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Για το Λιάγκα είναι γνωστό, αφού μου το είπε και η Ευγενή Μανολίδου πριν που τον κρέμαγε σε μπάλα. Μα ναι, μπροστά ήμουνα και όταν το είπε κιόλας. Με μπερδεύει. Είναι γνωστό. Πάντως σε βλέπω, Λαωράκι, ότι έχεις ριζώσει για τα καλά στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, έχεις φανταστεί τη ζωή σου, τη ζωή σου εδώ. Αυτό νιώθεις όσο περνάνε τα χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι πια? Έχω κλείσει 5 χρόνια τώρα. Είμαι 5 χρόνια στην Ελλάδα. 5 χρόνια, ναι. 5,5! Που ήρθες, 5,5. Μοναχούλη σου, εδώ, δεν είχες τον ήλιο μοίρα, πέψαχνες. Δεν ήξερα από πάντα 5 τότε, που να μείνεις, έμενες μόνη σου, θυμάμαι, μου έλεγες ένα διαμέρισμα, αυτά. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον σου? Το έχεις φανταστεί ή δεν κοιτάς μακριά τη ζωή σου? Δεν το ξέρω καθόλου. Το μόνο που ξέρω ότι έχω, ας πούμε, κάποια όνειρα τα οποία θέλω να προσπαθήσω στο μέλλον να τα πραγματοποιήσω. Αν και πω αρκετά τα έχω κάνει και πραγματικότητα ήδη, αλλά έχω άλλα τόσα και τριπλάσια ακόμα. Από εκεί και πέρα όμως σχέδια πλέον δεν κάνω, να πω ότι 100% θα γίνει αυτό και αν δεν θα γίνει θα το κάνω έτσι. Εντάξει, θα έχεις, ας πούμε, πάντα ένα plan A και plan B στο νου σου, αλλά μέχρι την επόμενη Παρασκευή δεν κάνω σχέδια, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου τύχει. Α, μάλιστα. Θέλεις να παντρευτείς Έλληνα ή Γερμανό? Αυτός που θα με αγαπήσει περισσότερο, Τατιάνα. Δεν έχεις, δηλαδή αυτό που έχουν... Και αυτό που θα αγαπήσω κι εγώ. Αυτό που έχουν οι Έλληνες ομογενείς, πάρε παπούτσι από το σπίτι σου, από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένο, και αυτό που έχουν στη Γερμανία οι Έλληνες, ότι όχι, κορίτσι μου Έλληνα να παντρευτείς, και αυτό δεν το έχεις. Ούτε καν, όχι. Δεν με νοιάζει αυτό, δεν θα είμαι παντρεμένη με το nationality του, θα είμαι παντρεμένη με αυτόν που θα είναι. Ναι, όχι, πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Γιατί? Υπάρχει ένα θέμα. Αν παντρευτείς Έλληνα. Ναι. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένη να ριζώσεις για τα καλά στην Ελλάδα. Γιατί αύριο μεθαύριο θα κάνετε παιδιά. Ναι. Και? Και τα παιδιά, πώς θα γίνει? Θα κάνετε παιδιά, θα αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα θα πρέπει να πολιτογραφηθείς Ελληνίδα βέρα και να μείνεις εδώ. Τέλος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν παντρευτείς Γερμανό, ναι, θα πρέπει να μείνεις στη Γερμανία. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί και ο Γερμανός αγαπάει και πάρα πολύ την Ελλάδα και θα ήταν άνετος να ερχόταν και εδώ. Όσον αφορά τον Έλληνα, το έχω δει και στο γαμπρό μου. Παντρεύτηκε την αδερφή μου και από τη Θεσσαλονίκη πήγε στη Γερμανία, στο Μέντεν. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Να ξέρεις, υπάρχουν κάτι Γερμανοί συνταξιούχοι, ναι, που τα έχουν παρατήσει όλα και έχουν έρθει και μένουν στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Στη Μάνη, στην Αλόνισο, έχουν αγοράσει σπίτια και λένε εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Ακριβώς. Εδώ θα ζήσουμε. Ναι. Α, σωστά, ποτέ δεν ξέρεις, Λαύρα. Ποτέ. Μ' αρέσει αυτή η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, πρόσεξε τι είπε τώρα. Είπε. Και Γερμανός, Νάννα, όπου είμαι εγώ, θα ζήσει. Αυτά, διαγωνισμός. Γεια σας, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.